Ζωγράφοι Βασίλης Κυπρέους και Πέτρος Ζουμπουλάκης. Ο πρώτος παρουσιάζει τοιχογραφίες του στην αίθουσα τέχνης Μέδουσα μέχρι τις 11 Απριλίου. Η αρχιετυπική θηλυκή μορφή σύμβολο, οι μυστικές συνομιλίες και το δέσιμο του εικονικού με το ανεικονικό αποκαλύπτουν το εσωτερικό βλέμμα του ζωγράφου με μια σαγήνη πρωτεϊκής κοσμογονίας. Ο Κυπρέος παρουσιάζει αυτή τη δουλειά του μετά από 5 χρόνια σιωπής. Ίσως να πρόκειται για δουλειά ορόσημο στο εσωτερικό του ταξίδι. Η οπτική γωνία του Πέτρου Ζουμπουλάκη, που παρουσιάζει έργα του μέχρι το τέλος του μήνα στην αίθουσα τέχνης Νέες Μορφές, δεν είναι αντίθετη, απλά είναι διαφορετική. Ο ζωγράφος θα έλεγε κανείς ότι υποχρεώνει σε πτήση τους θεατές των έργων του, αφού απεικονίζει από αεροφωτογραφίες, ακροτήρια και νησιά του Αιγαίου. Η τοπιογραφία του, αδρή και γεώδης, δεν διατάσσει όρια. Αντίθετα, δίνει την αίσθηση ότι ο εικαστικός χωρόχρονος ρέει και συμπυκνώνεται μέσα από την υπόσταση του γήινου κορμού και της ερωτικής του σχέσης με τη θάλασσα. Έχουμε και μία είδηση. Η ταινία του Ηλία Καζάν «Πέρα από το Αιγαίο» τελικά φαίνεται ότι θα γυριστεί, αφού ο σκηνοθέτης κατάφερε να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα που είχε, προβλήματα χρηματοδότησης της ταινίας. Και η ταινία θα γυριστεί κατά μεγάλο μέρος και στην Ελλάδα. Βασίζεται σε ένα βιβλίο του Καζάν με τίτλο «Ο Ανατολίτης». Στη ταινία θα συμμετέχουν και αρκετοί Έλληνες ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων η Βιβέτα Τσιούνη, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Ανδρέας Βουτσινάς. Ας δούμε όμως τώρα ποια κατάσταση επικρατεί στις βιβλιοθήκες. Ακόμη ένα ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στη βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, μια βιβλιοθήκη 80.000 τόμων, που το τελευταίο εξάμηνο λειτουργεί και ως δανειστική. Ποια είναι η κατάσταση των βιβλιοθηκών σήμερα στην Ελλάδα? Ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν για το πρόβλημα αυτό δύο άνθρωποι που ασχολούνται δεκαετίες με το θέμα. Είναι ο κύριος Ντελόπουλος, συγγραφέας και βιβλιοθηκάριος, και η κυρία Σκανδάλη, καθηγήτρια στη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας και πρόεδρος της Ένωσης Βιβλιοθηκαρίων. Να ξεκινήσουμε, κυρία Σκανδάλη, με εσάς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, από τις χειρότερες στην Ευρώπη και ίσως και στον κόσμο. Έχουμε θεωρητικά 615 βιβλιοθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, έξω οι πανεπιστημιακές και σχολικές, για τις οποίες θα μας πει ο κ. Ντελόπουλος, αλλά όλες αυτές υπολειτουργούν, έχουν μικρές συλλογές που δεν ανανεώνονται, τα κονδύλια δεν αυξάνουν, πολλές από αυτές διοικούνται από προσωπικό που δεν είναι ειδικευμένο και επομένως είναι μια στασιμότητα που για την περίοδο που ζούμε και στις σημερινές συνθήκες μέσα στην κοινότητα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα έλεγα, για τη χώρα μας. Υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης? Δεν τις βλέπω προς το παρόν. Κύριε Ντελόπουλε, οι σχολικές βιβλιοθήκες και οι παιδικές στη χώρα μας υπάρχουν? Στα χαρτιά, ναι. Με ρωτήσατε προλίγο να σας πω ποια είναι η κατάσταση των σχολικών παιδικών βιβλιοθήκων. Θα σας πω κάτι. Εσείς θα μου απαντούσετε ποια είναι η κατάσταση της Ελλάδας σήμερα. Είναι δυσάρεστη, αρνητική και ανησυχητική. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε μέσα σε αυτό τον προβληματισμό που περνάει η Ελλάδα οι σχολικές της και παιδικές βιβλιοθήκες να ήταν καλύτερες. Και για μένα παιδικές δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι ένα άγνωστο είδος στην Ελλάδα. Όσο για τις σχολικές, δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητό. Κανείς δεν απασχολήθηκε να βρει εάν πράγματι χρειάζονται, ίσως αυτό να το πιστεύουν πολλοί, οι σχολικές βιβλιοθήκες. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα σε ένα σχολείο είναι άγνωστος. Οι βιβλιοθήκες των ξένων Ινστιτούτων φαντάζομαι θα είναι πολύ πιο οργανωμένες. Αυτό είναι αλήθεια, έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω, διαχωρίζεται αμέσως τις βιβλιοθήκες των ξένων Ινστιτούτων. Πράγματι έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Σας βεβαιώνω ότι η ιστορία των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα ήταν πάντοτε στο περιθώριο της πολιτιστικής και πνευματικής μας ζωής. Και αν είναι σωστό που είπε κάποιος κάποτε ότι η Ελλάδα πάει μπροστά με τις εξαιρέσεις, με τις βιβλιοθήκες δεν έχει πάει στον τομέα αυτό, διότι δεν μπορεί μια βιβλιοθήκη να αποτελεί μια εξαίρεση. Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται στην Αθήνα ο 13ος διαγωνισμός, διεθνής διαγωνισμός πιάνου Μαρία Κάλλας. Πλαισιώνεται από την UNESCO και διοργανώνεται από το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ateneum. Η τελική φάση του διαγωνισμού γίνεται αύριο στις 8 στο Παλάς. Για το θεσμό και τα προβλήματά του μιλά στη συνάδελφο Σταυρούλα Παπασπύρου, η πρόεδρος του Ateneum, αρχιμουσικός Λούλη Ψυχούλη.
57 καλλιτέχνες ηλικίας 18 έως 30 χρόνων από 24 χώρες του κόσμου συμμετέχουν στο φετινό Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Μαρία Κάλλας που διοργανώνεται για 13η φορά στην Αθήνα από το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατεναίου και πλαισιώνεται από την UNESCO. Τους διαγωνιζόμενους θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Ιασίου Ρωμανίας που μετακλείθη ειδικά για αυτό το σκοπό από το Ατεναίου υπό τη διεύθυνση του Γεώργη Κωστίν. Για τη σημασία αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός μιλήσαμε με την αρχιμουσικό Λούλη Ψυχούλη που είναι και πρόεδρος του Ατεναίου. Η πραγματοποίηση διεθνών μουσικών διαγωνισμών που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να σας πω πως είμαστε το τελευταίο κράτος από τα προηγμένα που πραγματοποίησαν και ξεκίνησαν μουσικούς διαγωνισμούς έχει την έννοια να δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους και εμπνευσμένους θα λέγαμε μουσικούς οι οποίοι ασφαλώς θα πρέπει να είναι και φιλόδοξοι να ξεκινήσουν μια σοβαρή καριέρα. Αν θέλεις να σας πω κάτι για τους δικούς μας διαγωνισμούς, τα τελευταία χρόνια η επιτυχία και το κύρος τους έχουν ακόμα ξεπεράσει και τις δικές μας τις προσδοκίες. Γιατί δεν είναι πια ένας απλός διαγωνισμός που πραγματοποιείται μεταξύ των άλλων πολύ αναγνωρισμένων, αλλά έχει γίνει ένα ευγενικό, ανταγωνιστικό φεστιβάλ στα υψηλότερα επίπεδα, θα έλεγα, της πιανιστικής και της τραγουδιστικής τέχνης. Όσο για τα προβλήματα, θα πρέπει να ξέρετε πως ένα και μοναδικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εκδηλώσεις αυτές και είναι μόνο το οικονομικό. Μέσα σε αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να σας πω περισσότερα, ούτε να εκφράσω παράπονα, δεν είναι η στιγμή. Είναι, βλέπετε, ο ενθουσιασμός, η συγκίνηση των εκδηλώσεων που ιδιαίτερα φέτος έχουν ένα άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο και θα ήθελα καθόλου να μην μολύνω τον ψυχισμό μου με ένα τόσο πάρα πολύ σοβαρό θέμα που οπωσδήποτε θα μου έφερνε κάποιες σκέψεις πολύ δυσάρεστες. Τι είναι τέχνη για σας, ξέρετε τι είναι τέχνη? Νομίζω τέχνη είναι ό,τι έχει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει για αυτόν. Είναι... Μπορείς να μου πεις μερικές τέχνες? Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, ακόμα και ηθοποιία. Εσένα σε ενδιαφέρει τέχνη, θα μπορούσες να παρακολουθήσεις, ας πούμε, κάποιες εκδηλώσεις της τέχνης? Παρακολουθείς? Όχι, όχι. Δεν πηγαίνεις κινηματογράφο, για παράδειγμα? Δεν ακούς μουσική? Ναι, πηγαίνω, αλλά δεν μ' αρέσει τόσο πολύ τέχνη. Για σένα τι είναι τέχνη? Μια δημιουργία. Παρακολουθείς εσύ κάποιες εκδηλώσεις τέχνης, ενδιαφέρει, σε συγκινεί? Περισσότερες, ναι. Εδώ όμως τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αν θέλετε, μπορούμε να είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα. Καλή σας νύχτα.